Γίνεται η κεφαλιά από τον Μπουμπέκη, θα κόψει ο Μαυρομάτης, διώχνει ο Καραταΐδη σε κόρνερ. Γιώντοντας αυτό το κόρνερ, πάρα πολλοί παίχτες μέσα στα καρέτα του Ταλικριάδη, θα κόψει και πάλι ο Μαυρομάτης. Μαυρομάτης που σήμερα είναι πανταχού παρών. Αναστόπουλος σε μια ατομική προσπάθεια. Αναστόπουλος ίσως επιχειρήσει να κάνει τον γκολ. Να, ο Αναστόπουλος προσπαθεί να ξεφύγει. Έρχεται και ο Χρυσοδούλου και είναι το 1-0. Είναι το γκολ για τον Ολυμπιακό. Το γκολ για τον Ολυμπιακό μετά την ατομική προσπάθεια του Αναστόπουλου. 7 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Μετά την ατομική προσπάθεια λοιπόν του Αναστόπουλου. Και αφού κέρδισε μια κόντρα, ήρθε ο Χριστοδούλου από αριστερά, πλάσαρε τον Αράπη και έτσι έχουμε λοιπόν φλαμουρδάρι Ολυμπιακός 0-1. Η πρόκριση λοιπόν του Ολυμπιακού είναι εξασφαλισμένη για τον επόμενο γύρο του κυπέλου κυπελούχων με τον γκολ αυτό του Χριστοδούλου. Και αυτή τη στιγμή θα γίνει η δεύτερη αλλαγή για τον Ολυμπιακό. Θα περάσει στον αγώνα ο Αποστόλης Δρακόπουλος στη θέση του Σάβα Κοφίδη. Κέντρα από πλευράς Φλαμουρτάρη. Είναι ο Ζίου. Θα αφήσει αυτό στην μπάλα πίσω. Τάχο. Δρακόπουλος έχει στηριχθεί φάουλ για τον Ολυμπιακό. Οι Αλβανοί παίχτες φαίνονται απογοητευμένοι. Και ο Μητρόπουλος γυρίζει την μπάλα από πολύ μακριά στον Ταλικριάδη. Ταλικριάδης που άλλαξε την μπάλα με τον Τσαλοχίδη και ετοιμάζεται να δώσει το βολέ. Θα φέρει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Εκεί θα κόψει ο Ντέμαρ. Η μπάλα φτάνει στον Γιόντεντα. Αυτός κάνει αμέσως τη σέντρα και έχουμε το κόρνερ από τον Εντίδη. Χωρίς αποτέλεσμα αυτό το κόρνερ για τους Αλβανούς και βγαίνει στην αντεπίθεση ο Ολυμπιακός με τον Χατζίδη. Χατζίδης που περνάει την μπάλα για τον Καραταΐδη. Καραταΐδης για τον Αναστόπουλο, πολύ δυνατή η μπαλά του, καταλήγει out. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα. Φλαμουρδάρι Ολυμπιακός 0-1 με ένα γκολ του Χριστοδούλου, του Κύπριου παίκτη που απέκτησε στις μεταγραφές του Ιουλίου ο Ολυμπιακός στο 83. Ταλικριάδης και Νεντίδης άλλαξαν την μπάλα. Ταλικριάδης θα δώσει το βολέ. Θα φέρει την μπάλα κάτω από την μεσαία γραμμή. Η κεφαλιά που πάει να γίνει από τον Μητρόπουλο δεν πιάνει. Τελικά έρχεται ο Χριστοδούλου για να δώσει μια νέα κεφαλιά προς τον Χατζίδη. Η μπάλα όμως θα καταλήξει πλάγια. Πλάγια. Το πλάγιο θα το χτυπήσει ο Ηλιάδης προς τον τάχο. Πάτσο, έγινε το λάθος. Κέρδισε ο Δρακόπουλος και βγαίνει από αριστερά ο Δρακόπουλος που είναι φρέσκος και ξεκούραστος. Θα κάνει και τη σέντρα, όχι όπως θα ήθελε αυτός. Τελικά και πάλι Δρακόπουλος, γίνεται η κεφαλιά και το δεύτερο γκολ.
το δεύτερο γκολ από τον Μητρόπουλο. 2 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, μετά την πρώτη σέντρα του Δρακόπουλου, έκοψαν προς στιγμήν οι παίχτες της Φλαμουρδάρη. Ο Δρακόπουλος δέχτηκε και πάλι την μπάλα και έκανε μια νέα σέντρα με το δεξί του πόδι αυτή τη φορά. Ο Μητρόπουλος από πολύ κοντά με κεφαλιά έκανε το Φλαμουρδάρη Ολυμπιακός 0-2. 2 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Πανηγυρική λοιπόν η πρόκριση του Ολυμπιακού στον δεύτερο γύρο του κυπέλου κυπελούχων εδώ μέσα στην Αυλώνα, στην έδρα της Φλαμουρδάρη.